Φίλες και φίλοι του NS.gr, καλησπέρα. Είναι Τρίτη, είναι 18 Γενάρη. Έχουν περάσει, νομίζω, σχεδόν 2.48 ώρα από αυτό που έγινε την προηγούμενη Κυριακή στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Πανετολικό. Και για ολόκληρο τον οργανισμό της ΑΕΚ, ολόκληρο όμως, είναι απλώς μια Τρίτη του Γενάρη. Αύριο θα είναι Τετάρτη, Πέμπτη κλπ. Η ΑΕΚ έχασε από τον Πανετολικό με 2-1 μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο, δηλαδή μέσα στην έδρα της. Και επιτρέψτε μου να πω, δεν άνοιξε ρουθούνι. Δεν έγινε τίποτα. Σαν να μην συμβαίνει απολύτως το παραμικρό. Και τι έγινε. Έχασε η ΑΕΚ, ποδόσφαιρο είναι, μπάλα γυρίζει, μπορεί να χάσει από τον Πανετολικό, όπως έχασε με τον Όφη, όπως δεν κέρδισε την Κηφισιά, όπως τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια που έχει παίξει η ΑΕΚ στη σειρά με Όφη, Κηφισιά, Λαμία και Πανετολικό, έχει κερδίσει μόνο το ένα. Δεν συμβαίνει τίποτα. Κατέβηκε ο Δημήτρης Μελισανίδης και τα έχωσε στους ποδοσφαιριστές και μέχρι εκεί. Τίποτα άλλο. Μηδέν. Τώρα ετοιμάζεται να παίξει αύριο με τον ΠΑΟΚ. Έχει δύο παιχνίδια μάτς κυπέλου με τον ΠΑΟΚ. Ακολουθούν δύο παιχνίδια, αν προκριθεί, με τον Ολυμπιακό. Παλιότερα, αν υπήρχε τέτοιου είδους κλήρωση στο κύπελο, πρώτα με τον ΠΑΟΚ και μετά με τον Ολυμπιακό, θα ήταν πόλεμος. Πόλεμος και γιορτή μαζί. Γιατί θα έλεγες πάω να παίξω με τον ΠΑΟ και πάω να παίξω με τον Ολυμπιακό και πάω να παίξω σαν ΑΕΚ. Πάω να είμαι ΑΕΚ. Τώρα παίζεις με τον ΠΑΟ αύριο και λες πω δεν τα προβλήματα, πω δεν παίζει η ομάδα μπάλα, πω τι θα κάνω, πω η Τούμπα, πω σε τι κατάσταση βρίσκεται η ομάδα και άντε αν περάσω, αν βάλω ένα γκολ αύριο και τι θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο σε μια εβδομάδα που είναι η ρεβάνς, γιατί τον ΠΑΟΚ έχω να τον κερδίσω από το 2017 και άντε και αν περάσω τον ΠΑΟΚ τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό που έχω να τον κερδίσω 9-10 μάτς, πόσο έχω να τον κερδίσω. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί, αν δεν έχει ήδη συμβεί, φοβάμαι τα χειρότερα. Αλλά το χειρότερο λοιπόν που μπορεί να συμβεί σε αυτή την ομάδα είναι να απολέσει αυτό που είχε, το DNA της. Και δεν εννοώ το DNA της ότι άντε πάω αύριο στην Τούμπα, περνάω αέρα, μετά πάω στο Καραϊσκάκι, ξαναπερνάω αέρα. Αυτά η ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς δεν τα έκανε σταθερά ποτέ. Πάντα ήταν ένα δύσκολο μάτς με τον ΠΑΟΚ, πάντα ήταν ένα πολύ δύσκολο μάτς με τον Ολυμπιακό. Όμως η ΑΕΚ ποτέ δεν είχε τη λογική πω τι θα γίνει, τι θα γίνει που θα πάω να παίξω με τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό. Ούτε ο κόσμος της, ούτε ολόκληρος ο οργανισμός της ΑΕΚ σε όποια κατάσταση και αν ήταν. Ήτανε στη λογική μπαίνω να παίξω. Μπαίνω να παίξω και μπαίνω να παίξω γιατί είμαι η ΑΕΚ. Μπορεί και στο τέλος να μην κερδίσω. Αλλά θα είμαι η ΑΕΚ και θα έχω μπει να τα διεκδικήσω όλα. Και με τον ΠΑΟ και με τον Ολυμπιακό και με όποιον μετά. Επίσης όταν θα χάσω από τον Πανετολικό, θα γίνει χαμός. Δεν θα περάσει έτσι χαλαρά. Δεν ξέρω, μην με ρωτήσετε τι έπρεπε να κάνει η ΑΕΚ, γιατί πλέον εδώ που έχει έρθει το πράγμα, έχει μπλεχτεί τόσο πολύ που δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να πω η λύση είναι αυτή, η λύση είναι η άλλη, η λύση είναι η τρίτη. Ενώ για μετά το μάτι με τον Πανετολικό, για να μην παρεξηγηθώ έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μου φαίνεται απίστευτο το γεγονός ότι η ΑΕΚ την Κυριακή έχασε μέσα στην έδρα της από μια ομάδα όπως είναι ο Πανετολικός και μάλιστα με ανατροπή και η Δευτέρα ξημέρωσε σαν μια απλή Δευτέρα, η Τρίτη σαν μια απλή Τρίτη και πάει λέγοντας. Δεν μπορώ επίσης να πιστέψω ότι ετοιμαζόμαστε για τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ με τη λογική πω τώρα τι θα γίνει, πω πώς θα τη βγάλουμε, πω τι θα καταφέρουμε, πω τι θα γίνει. Και αν προκριθούμε από τον ΠΑΟΚ, πω τι θα συμβεί με τον Ολυμπιακό, πω τι θα γίνει, πω πώς θα γίνει. Αυτό οδηγεί σε μονοπάτια που είναι αδιέξοδα και σίγουρα είναι μακριά από αυτό που ξέρουμε για την ΑΕΚ. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ούτε που πατάμε, ούτε που βρισκόμαστε, γιατί έτσι θα χάσουμε τη γη κάτω από τα πόδια μας. Και αυτό το λέω και για τον εαυτό μου, το λέω και για όλους. Το λέω και για ολόκληρο τον οργανισμό της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ παίζει αύριο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Θυμήθηκα πώς έφυγε η ομάδα για να παίξει το παιχνίδι που έκρινε το πρωτάθλημα του 2018. Θα μου πεις άλλες εποχές, άλλοι καιροί, άλλη διαδικασία, άλλη ομάδα, ενώ άλλο ρόστερ, άλλα πεπραγμένα μέσα στη σεζόν. Ωραία, όλα αυτά συμφωνώ. Αλλά
Το κλαμπ ήταν το ίδιο. Ο σύλλογος ήταν ο ίδιος. Η ΑΕΚ έτσι και δυνατότερα έφευγε για να παίξει την Τούμπα πάντα, όπως το 2018. Όχι όπως πάει τώρα. Για να ξέρουμε και τι λέμε.